Να κάνεις live σου. Κάνεις live σου. Από πολύ κοντά, μεγάλη, χαμένη ευκαιρία για την ομάδα της Καλαμάτας. Βγήκε σέντρα μέσα στην περιοχή, το πλασέ, έτσι όπως έγινε. Ήταν ακίνδυνο. Πολύ ωραία μέσα στην περιοχή. Δεν βρήκε καλά την μπάλα. Φέρτο. Όλοι μαζί, και δύο μαζί. Όχι, τα έχω γράψει. Μαζί, μαζί, Βασιλόγιαννης. Εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, πετάγεται. Παραλίγο εδώ. Απόκρουση όμως από τον Κότσαρη. Εν μεσούς περίοδου. Όλα αυτά τα οποία ξέρουμε τα ωραία που γίνονται. Ωραία, πάσα στην περιοχή. Καραγκούνης, Καραγκούνης γυρίζει. Έρχεται όμως σε μεγάλη ευκαιρία από τον Αρναρέλη. Ο Αρναρέλης. Ο Αρναρέλης αυτός εκτελεί. Υπόθεση. Μπλόκαρε την μπάλα ο Κότσαρης. Πασάς. Θα κόψει ο Καραγκούνης με τη μία προσπαθεί, αλλά ο Λιποράς δεν μπορεί να πάει πρώτος στην μπάλα. Είναι ο Περέιρα εκεί, θα γυρίσει πίσω. Όμως ο Βασιλόγιαννης κλέβει πλασεδάκι και γκολ! Γκολ από το λάθος της άμυνας. Η Καλαμάτα με τον Βασιλόγιαννη εκμεταλλεύεται εκεί το λάθος γύρισμα του Περέιρα στον Σότσαν, που έχει περάσει κατά τα δοκάρια στη θέση του Κότσαρη στο δεύτερο ημίχρονο. Και έτσι στο 53 λοιπόν το 1-0 με τον Βασιλόγιαννη. Βασιλόγιαννης τώρα, από τα αριστερά. Λιποράσε. Τάτος. Καραγκούνης. Βασιλόγιαννης προσπαθούν να παίξουν έτσι κοντινές πάσες. Αυτό που λέμε, άμα δεν έχει ένα τεχνίδι, δεν μπήκε ο Τάτος. Για να δούμε. Λιποράσε, βγαίνει η σέντρα για το Ρόβα, δεν θα περάσει. Χέρι, πέναλτι! Πέναλτι θα δώσει ο κ. Παπακοσταντίνου στην παρέα. 77 λοιπόν, Ανδρέας Τάτος απέναντι από τον Δημοτοφύλακα. Τάτος στην αριστερή γωνιά και το 2-0. 2-0 η μαύρη θύελα τον Απόλλωνα της Σμύρνης με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ανδρέα Τάτου στο 77.